Σε γεφύρι της Άρτας έχει μετατραπεί η ράμπα πρόσβασης στη θάλασσα των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη δημοτική ακτή Καρτερού. Μετά από αρκετές ημέρες που το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης βρισκόταν εκτός λειτουργίας, την Παρασκευή τέθηκε ξανά στη διάθεση των χρηστών και των συνοδών τους μετά από αποκατάσταση των ζημιών. Χθες ήταν το συνεργείο εδώ και έφτιαχνε τη ράμπα. Το μεριμνούνε. Βλέπω εγώ το εδώ τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ ότι ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Η ανακούφιση ωστόσο των λουόμενων δεν φάνηκε να κρατάει για πολύ, καθώς μία μέρα μετά η αστοχία στην αποκατάσταση του συστήματος δημιούργησε εκ νέου προβλήματα. Η ράμπα βυθίστηκε στην Αμμουδιά, δυσκολεύοντας για ακόμα μία φορά την πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, αλλά και των συνοδών του στη θάλασσα. Αλλά σήμερα λόγω του καιρού γέμισε από λίτρες, άμμο κτλ. Είναι δύσκολο, δηλαδή δεν θα μπορέσει ο ανάπηρος να μπει μέσα. Και θέλει ξανά φτιάξιμο. Φτιάχτηκε με κάποιο διαφορετικό τρόπο για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη από τα αμαία σε περίπτωση κυματισμού μεγάλου. Δυστυχώς όμως μαζεύει άμμο σε κάποια σημεία που θα πρέπει να καθαρίζεται περισσότερες φορές. Είναι όμως προσβάσιμη στα αμαία. Και νομίζω ότι απλά θα καταβάλουμε μία παραπάνω προσπάθεια, τα παιδιά που είναι εδώ στην ακτή, ώστε να είναι πάντα καθαρή.